Ο Παύλος ήταν και εγωιστής και έχει και αρκετά ανάρχιστος, όπως είπα και πριν στην κουβέντα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, επειδή αγαπούσε τόσο βαθιά τη μουσική, δεν έβγαινε ποτέ στην εργασία αυτό. Ποτέ δεν είπε, όχι θα γίνει, επειδή το λέω εγώ που είμαι πιο μάγκας. Όταν ένας λοιπόν εγωιστής αφήνει πίσω τον εγωισμό, είναι, έχει ένα μεγαλείο αυτό, δεν είναι εύκολο. Λείπουν γενικότερα και βέβαια σε εμάς που αυτό που είμαστε έγινε μέσω αυτών σε μεγάλο βαθμό, μας λείπουν πολύ περισσότερο, εννοείται. Εννοείται. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι ο Φλου όντως είναι σημαντικός, διότι ανήκει στο soundtrack αυτής της εποχής. Αν θες δηλαδή να πεις αυτή την εποχή του 75-80 με μουσικές στην Ελλάδα, είναι ένας δίσκος που θα πρέπει να υπάρχει. Μια ιστορία θα σας πω για το Μπάμπι, το Μπάμπι, το Φλου.